Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Η έκτακτη αθλητική εκπομπή του Zoogla.gr και γίνει η έκτακτη διότι αυτή την ώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Μελισανίδη για την αλλαγή σελίδας στην ΑΕΚ, στο Tattoo Club. Θα κάνουμε λοιπόν ζωντανή σύνδεση με το Tattoo Club. Είναι εκεί ο Σωτήρης Κουλούδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και όσα θα υποθούν και φυσικά θα ακούσουμε και τον Δημήτρη Μελισανίδη να προαναγγέλει ουσιαστικά την επόμενη σελίδα για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα. Α, έχουμε στο τηλεφωνική γραμμή του Σωτήρη. Σωτήρη, έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Καλησπέρα Γιώργο, από το Tattoo Club, όπου σε πολύ λίγη ώρα βλέπουμε από την εικόνα μας ότι τώρα μπαίνουν οι επίσημοι παίκτες της ΑΕΚ, τα στελέχη και βεβαίως ο Δημήτρης, συγγνώμη, Μελισανίδης, προκειμένου να ξεκινήσει η πολύ σημαντική αυτή συνέντευξη τύπου που θα ανακοινωθούν σημαντικά πράγματα για το μέλλον της ΑΕΚ. Να σου πω ότι έξω από το Tattoo Club υπάρχουν και κάποιοι φίλαθλοι του Δικεφάλου, οι οποίοι αυτό που έλεγαν είναι ότι σήμερα ξεκινάει μια νέα σελίδα για το Δικέφαλο Ατζού. Αυτό είναι και το μήνυμα, άρεσε το λογότυπο της σημερινής συνέντευξης τύπου. Ξεκινάμε από την αρχή με ένα Δικέφαλο εδώ, την Αγία Σοφία από πίσω 2013-2014. Να σου πω ότι έχουν μοιράσει εδώ, συγγνώμη και πάλι, τους δημοσιογράφους το πρόγραμμα το οποίο αφορά την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη χρονιά, για την επόμενη πολύ ενδιαφέρουσα για το Δικέφαλο χρονιά Γιώργο, μια και θα αγωνιστεί την γάμα εθνική κατηγορία και να μένετε να δούμε ποια θα είναι η στήριξη των φιλάθλων, τη μεγάλη προσπάθεια που θα ξεκινήσει, γιατί είναι πάνω από τις ομάδες, εκεί που αξίζει βεβαίως η πρώτη εθνική. Για να πούμε τώρα ότι βλέπουμε στην εικόνα μας ότι οι φωτογράφοι παίρνουν τα καθιερωμένα πλάνα πριν από όλες τις συνεντεύξεις τύπου. Ο κόσμος, πάρα πολύ κόσμο βλέπω στην αίθουσα όπου θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Λογικό αυτό θα έλεγα, διότι μια ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ. Έχω την αίσθηση ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης θα παρουσιάσει και ουσιαστικά και τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα του και στο ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και στη διοικούσα επιτροπή. Τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Βασίλη Μπορμπόκη, τον Τρεϊανό Δέλα που παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, τον Βασίλη Δημητριάδη και φυσικά όπως είπα όλα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις, την πληροφορία που λέει ότι τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ, όλα τα έσοδα μάλλον που θα έχει η ΑΕΚ από τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης διετίας, φέτος και του χρόνου, το 50%, ένα πολύ μεγάλο ποσό, θα πάει για την κατασκευή του γηπέδου. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο κίνητρο στον κόσμο της ΑΕΚ να πάρει και διαρκείας και να βοηθήσει το χτίσιμο του νέου γηπέδου. Ακριβώς έτσι είναι Γιώργο και μάλιστα έχουν τοποθετήσει εδώ έξω από την αίθουσα ένα πλακάτ το οποίο λέει ακριβώς αυτό που μας είπες. Το 50% των εσόδων από τα εισιτήρια διαρκείας των περίοδων 2013-2014 και 2014-2015 θα αρκετευθούν για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Ενώ να σου πω και έχουν κάποια συμβολική σημασία όλα αυτά, ότι στο μεγάλο πλακάτ που είναι τοποθετημένο εδώ στο Tattoo Club, αυτό που αναφέρεται για τη σημερινή μέρα είναι ότι γιατί η ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα, είναι η ιστορία του ελληνισμού της Ανατολής και αναφέρεται ότι ξεκινάμε από την αρχή για το όνειρο του νέου μας γηπέδου, για μια νέα ομάδα γεμάτη ελπίδα και προοπτικές, για τη δημιουργία του μουσείου της ΑΕΚ και του προσφυγικού ελληνισμού και να κρατήσουμε τις μνήμες ζωντανές και οδηγό για τις επόμενες γενιές. Σαφείς αναφορές, Γιώργο, στην ιστορία της ΑΕΚ και που βεβαίως ταυτίζεται και με την ιστορία της Μικρασιατικής Ελλάδας. Φυσικά, γιατί ο Δημήτρης Μελισανίδης, οι ρίζες του φυσικά κρατάνε από τον Πόντο. Ο ίδιος κρατάει ζωντανές αυτές τις ρίζες. Το λέει πάρα πολλές φορές, σε πολλές αναφορές, τους δηλώσεις, συνεντεύξεις και υπάρχει φυσικά και η τεράστια σύνδεση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη και αυτό όλο, ουσιαστικά όλη αυτή η ιδέα θα αποτυπωθεί νομίζω και στην κατασκευή του νέου γηπέδου διότι στην ΑΕΚ θέλουν το νέο γήπεδο να έχει άρωμα προσφυγιάς θα έλεγα έτσι ώστε να μπορεί και να συγκινεί και να θυμίζει και να μπορεί ουσιαστικά να ξεσηκώνει εγώ θα έλεγα τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος είναι λογικό να είναι πικραμένος, πληγωμένος με όσα έχουν συμβεί στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, η ΑΕΚ έχουν περάσει πλέον, κοντεύουμε δύο δεκαετίες που έχει μείνει μακριά από τα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι Σωτήρη πλησιάζουμε στην ώρα που θα ξεκινήσει. Βλέπουμε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς δίπλα στο Δημήτρη Μελισανίδη. Συζητούν, χαμογελούν και δύο σίγουρα αισιόδοξοι για το νέο project της ΑΕΚ. Λοιπόν, η τηλεόραση της Ζούγκλας είναι με αποκλειστικά πλάνα
και κάνει φυσικά αυτή τη live μετάδοση, τη ζωντανή μετάδοση της ένδευξης τύπου του Δημήτρη Μελισανίδη. Μπορεί να την παρακολουθήσουν όλοι οι φίλοι μέσα από το site της Ζούγκλας, στο web της Ζούγκλας. Νομίζω ότι έχουν βγει και οι τελευταίες φωτογραφίες, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα καρέ που να χρειάζονται. Νομίζω ότι είμαστε... Γιώργο, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, την οποία θα παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι προλογίζει τώρα η κυρία Αρκάδη, η οποία είναι γραφείο τύπου της ΑΕΚ και αυτή η παλαιός τέλεχος, η Αγγελική Αρκάδη. Γίνεται, προλογίζει η Αγγελική Αρκάδη, δεν έχουμε ακόμα καλό ήχο. Γίνεται προσπάθεια από τους τεχνικούς μας να βελτιωθεί λίγο ο ήχος, έτσι ώστε να ακούγεται η υπεύθυνη. Θα ήθελα να προσχωρήσω και τους άλλους παρευρισκόμενους στο πάνελ, τους ανθρώπους πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια αυτή, ώστε να οδηγηθεί η ομάδα μας στη νέα της εποχή. Δίπλα στον κύριο Μελισανίδη, από δεξιά του, είναι ο κύριος Ντούσαν Μπάγκεβιτς, είναι επικεφαλής του αγωνιστικού τομέα, ως εκτελεστικός διευθυντής. Ο κύριος Τραϊανός Δέλας, ο προπονητής της ομάδας μας. Ο κύριος Νίκος Κυπερόπουλος, τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ο κύριος Βασίλης Μητριάδης, υπεύθυνος της διευθυντίας του πολυσφαιρικού τμήματος. Ο κύριος Άκης Ζήνος, τεχνικός διευθυντής των ομάδων. Ο κύριος Αγγελίδης, τα μέλη της δικούς επιτροπής, η κυρία Βάγια Κεντάτη και ο κύριος Κώστας Παγιωτίου. Αριστερά σας, κύριε Μελισανίδη, είναι ο κύριος Γιώργος Ρόκας, γενικός διευθυντής. Ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσάτος, ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΠ και τα μέλη της Διοίκησης Επιτροπής, ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος, ο κ. Ηλίας Ζουμάνης, ο κ. Βαγγέλης Ισαμίδης, ο κ. Γιώργος Κέλης, ο κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκη. Απουσιάζουν εκτός Ελλάδος ο κ. Πέτρος Χριστοπούλου, που ήρθε στο εσωτερικό γιατί πριν από λίγες μέρες πατρέφηκε σε κομμάτι του ταξίδι του. Ο Λοιπόν, βλέπουμε εδώ έχει ξεκινήσει η παρουσίαση που γίνεται ουσιαστικά όλων των ανθρώπων που θα είναι στο πλευρό του Δημήτρη Μελισανίδη σε αυτή τη νέα προσπάθεια, στην αλλαγή σελίδας που γίνεται στην ΑΕΚ, στο νέο ξεκίνημα, όπως είναι και το μότο που χρησιμοποιεί πλέον η ΑΕΚ. Και είναι λογικό αυτό, διότι μιλάμε για ολική επανεκκίνηση της ιστορικής ομάδας. Μετά τον υποβιβασμό στη Β' Εθνική που έφερε ουσιαστικά τη Γ' Εθνική γιατί υπήρξε χρεοκοπία της ΠΑΕ και ουσιαστικά και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει τώρα η ΑΕΚ από το 0 για να φτάσει ξανά στα μεγάλα σαλόνια, στη Σούπερ Λίγκα. Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν είναι χαμένο, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο διάστημα της Β' και της Γ' Εθνικής, φιλοδοξεί να έχει φτιάξει και το δικαίωμα της γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το λόγο ο κύριος Μελισανίδης έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε να προλογίζει ουσιαστικά την παρουσία. Thank you.
τύπων ζωής αποτέλεσαν τα ερεθίσματα. Έκυγε για τα καλά. Η παράδοση έμενε ζωντανή. Και το νέο σπίτι αποτέλεσε την αφετηρία για τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Μέσα από τις ανοιξοότητες που βίωναν οι πρόσφυγες, η ΑΕΚ μεγαλούργησε. Οι φίλαθλοί της είναι αυτοί που εκτός από τις καταβολές της διαφοροποιούν την ομάδα από τις υπόλοιπες. Με εθελοντική εργασία δημιούργησαν τη Νέα Φιλαδέλφεια το 1930. Και δύο χρόνια αργότερα η Ένωση έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην σύνδεση. Βλέπουμε την παρουσία ουσιαστικά που γίνεται από τα χρόνια της... Υπήρχαν αναφορές στην προσφυγιά, στη Μικρά Ασία. Και ουσιαστικά υπήρχε και είχε ένα ξεκίνημα σε αυτή τη δημιουργία της ΑΕΚ από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30, από την κατασκευή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, από την δημιουργία της ομάδας, από την κατάκτηση των πρώτων τίτλων. Ουσιαστικά μια αναδρομή σε αυτή την ιστορικότητα που έχει η ομάδα της προσφυγιάς, η ΑΕΚ. Συνεχίζει την παρουσίαση ή έχει σταματήσει το βίντεο? Προσπαθούμε να έχουμε λίγο, να βελτιώσουμε λίγο την εικόνα μας. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά μέσα τα οποία βρίσκονται στην αίθουσα και είναι πιθανό να υπάρχουν, να μπλοκάρονται λίγο οι επικοινωνίες. Πάντως είναι λογικό, για να πούμε κιόλας, ότι γίνεται ουσιαστικά μια αναφορά στο παρελθόν και είναι προφανέστατα, προφανές, ότι θα φτάσουμε στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, το οποίο φυσικά θα περιγράψει ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Βλέπουμε τώρα φάσεις από προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΚ. Βλέπουμε από κατακτήσεις πρωταθλημάτων, κυπέλων. Βλέπουμε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς εδώ να σηκώνει ένα από τα πρωταθλήματα που είχε πάρει η ΑΕΚ και πιθανολογώ ένα από τα τελευταία πρωταθλήματα. Εδώ είναι φάση από το παιχνίδι με τη Rangers. Αν τις βλέπω καλά, ο Τόνι Σαβεύσκι σκοράρει. Γενικά γίνονται, νομίζω προσπαθεί να γίνει μια σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και να εδώ οι εικόνες που υπάρχουν στα μάτρικς ουσιαστικά της αίθουσας. Από τον υποβασμό, το βέβαια ήταν ένα πλάνο με τον Αντώνη Πετρόπουλο. Και υπάρχουν και πλάνα από την κατεδάφιση της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο επίσης ήταν ένα από τα ιστορικά λάθη που έκανε η ΑΕΚ. Και έχει μείνει χωρίς γήπεδο σχεδόν μια δεκαετία μετά από εκείνη την ανόητη απόφαση της διοίκησης Γρανίτσα να γκρεμίσει τη Νέα Φιλαδέλφεια, θεωρώντας ότι θα κατασκευαστεί άμεσα το νέο γήπεδο, το οποίο φυσικά δεν έγινε ποτέ. Υπάρχουν και εικόνες φυσικά από την εξέδρα της ΑΕΚ, την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα που μας έρχονται από την ζωντανή μετάδοση του ζούγκλα.gr από την αίθουσα στο Tattoo Club, όπου γίνεται συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Μελισσανίδη. Είπαμε ότι η εκδήλωση έχει αρχίσει με την Αγγελική Αρκάδη να προλογίζει ουσιαστικά όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα στο Δημήτρη Μελισσανίδη και ακολούθησε ένα βίντεο το οποίο παρουσίασε την ΑΕΚ από την ίδρυσή της μέχρι το σήμερα. Ολοκληρώθηκε το βίντεο, γι' αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα. Νομίζω ότι θα μιλήσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης, αυτός θα πάρει το λόγο. Είναι έτοιμος. Ο λόγος του κ. Μελισσανίδη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην επίσημη έναρξη της διοίκησης του τμήματος ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα της ομάδας μας, το καταλαβαίνετε όλοι, είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Είναι ένα ξεκίνημα πολύ δύσκολο, ένα ξεκίνημα από το μηδέν, ένα ξεκίνημα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, με την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από τη μία υπάρχει η πίκρα για αυτή την εξέλιξη. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας φιλάθλος της ΑΕΚ, και εδώ όσοι βλέπετε να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια είναι πρώτα απ' όλα οπαδοί αυτής της ομάδας,
που να δηλώνει ευχαριστημένος με αυτή την οδυνηρή κατάληξη της απαραίτητης όμως αυτοκάθαρσης, για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις που κάποιοι σκόπιμα προσπαθούν να δημιουργήσουν. Διάβασα για παράδειγμα στον τύπο επώνυμες δηλώσεις και αναλύσεις για τον Μελισσανίδη, που πήρε τσάμπα την ΑΕΚ περιμένοντας να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σέβομαι όλες τις απόψεις και είναι δικαίωμα του καθενός να γράφει και να λέει οτιδήποτε. Αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι κανένας Μελισσανίδης δεν πήρε καμία ΑΕΚ. Η δική μας ΑΕΚ είναι τόσο μεγάλη που δεν χρειάζεται ιδιοκτήτες. Η δική μας μεγάλη ΑΕΚ, σε όποια κατηγορία και αν αγωνίζεται, και θα το λέω πάντα αυτό, γεννήθηκε πριν από μας και θα ζει μετά από μας και δεν μπορεί να ανήκει παρά μόνο στον κόσμο της, που αποτελεί και τη διαχρονική δύναμή της. Οι ιδιοκτήτες και μεγαλομετόχους έχουν μόνο οι εταιρείες, όχι οι ιδέες. Ο Μελισσανίδης βρίσκεται εδώ ανάμεσά σας ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, μαζί με ανθρώπους που αποτελούν τη διοικούσα επιτροπή αλλά και τις μεγάλες διαχρονικές προσωπικότητες αυτής της ομάδος, που θα ηγηθούν του ποδοσφαιρικού τμήματος και τους γνωρίζετε πολύ καλά, με δύο και μόνο στόχους. Ο πρώτος είναι να βοηθήσει ώστε να μην δημιουργηθεί μια ομάδα από το μηδέν σε όλα τα επίπεδα και σε στέρεες βάσεις. Αυτό το νέο ξεκίνημά μας δίνει τη δυνατότητα που δεν είχαμε ούτε στα ανδριαβευτικά χρόνια της δεκαετίας του 90, να γίνουν όλα κατά τρόπο ιδανικό. Είτε μιλάμε για την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με το βάρος της Ακαδημίας, για να στηριχθούμε και πάλι στα δικά μας παιδιά, με προτεραιότητα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει το ταλέντο και θα δουλευτεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Είτε μιλάμε για τη δημιουργία μιας ΑΕΚ ενιαίας και δυνατής παντού. Μια ΑΕΚ που θα έχει ως βάση τον κόσμο της και δεν θα εξαρτάται από κανέναν. Μια ΑΕΚ πλήρως αυτοδύναμη, όπως οφείλει να είναι κάθε ομάδα, με τη δική της δυναμική, τη δική της διαδρομή αλλά και τις δικές ιστορικές καταβολές, που δεν διαθέτει κανένας άλλος σύλλογος σε αυτή τη χώρα. Ακούσαμε πριν από λίγο στο βίντεο τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου: η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η ιστορία και οι μεγάλες ομάδες δεν πεθαίνουν. Αντιθέτως, είναι δίπλα μας και μας καθοδηγούν. Γι' αυτό είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία του γηπέδου μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν είναι απλά ομάδα των προσφύγων. Είναι ίδια πρόσφυγας, χωρίς σπίτι, καταδικασμένη να ζει στα παραπήγματα. Πρώτος στόχος μας λοιπόν είναι να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί που έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές, εκεί που μεγάλωσαν γενιές και γενιές αεξίδων, εκεί που θέλουμε και επιβάλλεται να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους μας για να φτιάξουμε νέες γενιές. Και θα είναι ένα λαμπρό σπίτι, θα είναι κυριολεκτικά ένα παλάτι. Ένα παλάτι για τον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό. Και το πρώτο πράγμα που θα γίνει με την κατασκευή του γηπέδου είναι το Μουσείο της ΑΕΚ, που εκτός από τα ενθύμια και αξέχασες στιγμές της ομάδας μας, θα διαθέτει και το πιο λαμπρό Μουσείο του Προσφυγικού Πολιτισμού, για να τιμήσουμε έτσι το διαχρονικό σύνθημα της ομάδας μας, που είναι ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη. Για αυτούς τους δύο στόχους μπαίνω εγγυητής και μπροστάρης. Αλλά όπως βλέπετε δεν είμαι μόνος μου. Η δική μας ΑΕΚ δεν είναι one man show. Η δική μας ΑΕΚ δεν ανήκει σε ένα. Η δική μας ΑΕΚ ανήκει σε όλους. Αλίμονο σε όποιον πίστεψε ότι αυτός είναι η ΑΕΚ. Έχω δίπλα μου πολίτες μου συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα. Ανθρώπους που εμπνέονται από αυτό το όραμα. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη την έμπνευση, τη συσπήρωση και την ενότητα όλου του κόσμου γύρω από αυτό το όραμα. Οι εποχές της κρίσης απαιτούν κοινή προσπάθεια, γιατί γεννούν τις μεγάλες ευκαιρίες. Πρώτο και καθοριστικό σημείο εκείνης σε αυτή την προσπάθεια είναι τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ που δεν τα χρειαζόμαστε προκειμένου να μπουν χρήματα στο ταμείο της ομάδος, με κίνητρο τις εντυπωσιακές μεταγραφές και την καλλιέργεια πλασματικού ενθουσιασμού και επικοινωνιακών εντυπώσεων. Είναι η πρώτη φορά που τα εισιτήρια διαρκείας νέας χρονιάς δηλώνουν συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Πρώτο και σημαντικότερο, για την κατασκευή του γηπέδου. Το μισό έσοδο από το κάθε εισιτήριο διαρκείας
είτε είναι των 150 ευρώ, είτε είναι των 2.000 ευρώ, θα μπαίνει στο κουμπαρά και στο Ταμείο Ανέργειας του γηπέδου μας. Θα είναι 1.000 ευρώ αυτά που θα εισπράξουν από τα εισιτήρια διαρκείας. Τα 500 στο Ταμείο για το γήπεδο. Ένα γήπεδο που θα το χτίσουμε όλοι μαζί, όπως οι παππούδες μας, το 1930. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια δεν εξαρτάται από αυτά τα χρήματα. Ούτε θα φτάσουν για τη χρηματοδότηση του έργου. Τα χρήματα θα τα βρούμε μέχρι το τελευταίο ευρώ και θα ξεκινήσουμε σύντομα. Αυτό όμως που μετράει είναι η συμμετοχή, η δυναμική, η συσπήρωση. Είναι να μετρήσουμε επιτέλους τι σημαίνει ΑΕ και σε πόσους αναφέρεται. Η χειροπιαστή απόδειξη ότι όλοι μαζί υπηρετούμε το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας, αυτή θα είναι η πρώτη μας απάντηση, η πρώτη μας νίκη. Οι αγωνιστικές επιτυχίες μπορεί να περιμένουν. Η πρώτη αυτή μάχη πρέπει να κερδιθεί από την πρώτη στιγμή. Δεύτερο και επίσης σημαντικό είναι ότι κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας θα εγγράφεται αυτόματα μέλος ερασιτεχνικής ΑΕΛ. Το είπα και πριν πολλά χρόνια και θέλω να είμαι συνεπής σε όσα λέω. Η βάση του συλλόγου είναι η μάνα ΑΕΛ και έχουμε πλέον δυνατότητα αυτό να το αποδείξουμε χειροπιαστά, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμιά εταιρεία και ξεχωριστά μαγαζιά. Υπάρχει μόνο η ΑΕΚ που ιδρύθηκε και ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή το 24 και όχι το 79. Είναι αδιανόητο μια τόσο μεγάλη ομάδα να εκλέγει τη διοίκηση του ερασιτεχνικού σωματείου από 500 μέλη, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι δείγμα αντιπροσωπευτικό της πλατιάς μάζας ανθρώπων που έχουν ταυτίσει τη ζωή τους με αυτή την ομάδα. Αυτή η προσπάθεια θα πετύχει μόνο αν η βάση της ΑΕΚ γίνει τουλάχιστον 20, 30, 50.000 ανθρώπων. Δεν μιλάμε για ελεημοσύνη, για οικονομική ενίσχυση ή για έρανο. Μιλάμε για συμμετοχή, μιλάμε για συσπήρωση, μιλάμε για καταγραφή δυναμικής. Όπως συμβαίνει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες δεν απογειώθηκαν από τον πλούσιο ιδιοκτήτη τους, αλλά από τη βάση του κόσμου που είναι το σημείο αναφορά τους. Κανένα πορτοφόλι δεν συντηρεί το μεγαλείο μιας ομάδος. Μόνο η καταγεγραμμένη δυναμική του κόσμου της. Σε αυτόν τον κόσμο απευθύνομαι και σήμερα, χωρίς τον παραμικρό αποκλεισμό ή διαχωρισμό. Και του ζητάω να σταθεί κοντά και να μην λείψει ουδής από τη δεύτερη ιστορική αφετηρία του Συλλόγου μετά το 1924. Κλείνοντας και περιμένοντας τις ερωτήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν το περίμενα με την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά το παρατηρώ και οφείλω να το σημειώσω. Διαπιστώνω ότι εκτός ΑΕΚ ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το νέο ξεκίνημα. Παρακολουθούν, σχολιάζουν, κριτικάρουν. Κάπου διακρίνω και ένα μικρό πανικό. Δεν υπάρχει λόγος να μην ανησυχούν. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι απλώς στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας και υπάρχει μπροστά της πολλής δρόμος. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί. Όπως δεν χαρίστηκε ποτέ στην ιστορία αυτής της ομάδας. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παρακαλέσει, η ΑΕΚ θα απαιτήσει, αλλά όταν θα είναι έτοιμη. Αυτή τη στιγμή το μόνο που διαθέτει η ΑΕΚ είναι οι άνθρωποι που δηλώνουν παρόντες σε αυτή την προσπάθεια σε διοικητικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο. Είναι η ιστορία της και τα τρία γράμματα που την εκπροσωπούν διαχρονικά. Είναι δυνατόν να φοβούνται τόσο πολύ αυτά τα τρία γράμματα? Δεν υπάρχει λόγος. Το σύνθημά μας ερχόμαστε. Όταν επιστρέψουμε και όταν γίνουμε και πάλι ευθέως ανταγωνιστικοί, όπως φαίνεται, εκείνοι το θυμούνται πιο έντονα από εμάς, θα τους ενημερώσω εγώ πρώτος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και περιμένω τις ερωτήσεις. Ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Απλώς να πω ότι έχουμε μπει στη διαδικασία των ερωτήσεων. Αν ακούγονται καλά οι ερωτήσεις, εγώ να μην επεμβαίνω καθόλου. Έχετε συνηθίσει να ευχαριστήσετε ευχάριστα τους κυκρινόματους οπαδούς. Αυτό okay. Που ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια πρόβλεψη πότε θα αρχίσουν τα έργα του γηπέδου? Το πρώτο ερώτημα είναι αν υπάρχει πρόβλεψη πότε θα ξεκινήσουν τα έργα του γηπέδου. Τι εκκλήσεις μπορούν να
και τι εκπλήξεις μπορούν να περιμένουν από τον κύριο Μελισανίδη οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, είναι η πρώτη ερώτηση που του γίνεται. Καταρχήν, για το γήπεδο είπα ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη διαδικασίες. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φτιαχτεί η πλατφόρμα έτσι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουμε τα γνωστά προβλήματα με το Συμβούλιο Επικρατείας. Από εκπλήξεις δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που είπα προηγουμένως, να φτιάξουμε μια ομάδα νέα, ξεκινήσει τώρα με Έλληνες παίκτες, για να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει η ομάδα πάλι από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Άλλη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση τώρα, να δούμε από ποιον συνάδελφο θα γίνει. Κύριος Νταλούκας από τον Αντένα. Στολής Νταλούκας. Όλα αυτά τα χρόνια, λέει η τοποθέτηση, παρακολουθούσατε την παρακμή της ομάδας. Υπήρξαν στιγμές που σας όθησαν να αναλάβετε πρωτοβουλία, και αν είναι, τι σας έκανε να μπείτε στη διαδικασία αυτή? Να γυρίζουμε πίσω δεν βγαίνει τίποτα τώρα. Είπαμε ότι κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Οπωσδήποτε παρακολουθώ την ομάδα. Είμαι ο παδός αυτής της ομάδος. Και επόμενο ήταν να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω και να πω τι με έκανε και τι δεν με έκανε. Ξεκινάμε από την αρχή. Ξεκινάμε από σήμερα. Αυτή είναι η θέση μας. Καμία πρόθεση αναφοράς του Δημήτρη Μελισανίδη στο παρελθόν και επανάληψη του σλόγγαν που είναι ακριβώς πίσω του? Ξεκινάμε από την αρχή. Αυτό το γήπεδο, διαβάσαμε για καμπάνες που θα εκτούν στα κόρη, διαβάσαμε και φύγα βιοδρικά, τι διαφορετικό θα έχει και ποιο είναι το σκεπτικό, το αρχιτεκτονικό, αν υπάρχει. Τι διαφορετικό θα έχει το γήπεδο Τσάκη, αν θα υπάρχει κάποιο μυστικό αρχιτεκτονικό? Το γήπεδο σχεδιάζεται σήμερα και με την ευκαιρία σήμερα έρχεται ο Ιταλός, ο αρχιτέκτονας, και το απόγευμα έχουμε ένα meeting για αυτό το θέμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω λεπτομέρειες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Κύριε Παπαδόπουλος από Μέγα. Κύριε Μελισανίδη, καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω πόσο περέγγυο θεωρείται αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις αρχές του, δηλαδή τη Super League, τον ΕΠΟ, την ΚΕΤ, και αν προτρέπεστε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες, ίσως και με κάποιες άλλες ομάδες, προκειμένου να αλλάξουμε όχι σε 700 κλίμα να φέρουμε το δικάδο. Είναι νωρίς να απαντήσω σε αυτό. Η ΑΕΚ και φέτος θα παίζει με τον ΑΕΤΟ Βούλας και με την Τριγλία. Σε δύο χρόνια που θα είμαστε μεγάλη κατηγορία, να μου κάνετε τότε στην ερώτηση. Δεν ακούω, δεν σας άκουσα. Οπωσδήποτε. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία βοηθάνε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθει η στιγμή που όταν θα μιλήσουμε για το γήπεδο θα ανακοινώσουμε και τα ονόματα. Άλλωστε είναι γνωστά και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πόλης και πολλοί άνθρωποι. Και εντάξει, μην λέω ονόματα τώρα. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, που ας μην ξεχνάμε ότι όλη η προσπάθεια θα γίνει για να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Το γήπεδο μας είναι και μια νέα ομάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε αυτό το νέο σχήμα όπως το περιγράψατε, αν θα έχουν συμμετοχή και ποια θα είναι αυτή, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε. Οπωσδήποτε. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία βοηθάνε αυτή την προσπάθεια. Σε μια φόρμουλα που θέλετε να διαμορφώσετε έτσι ώστε να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια με νεολογικές προσφυγές του Συμβούλου της Επικρατείας. Εσείς έχετε καταλήξει αν η κύκλο στην Ελλάδα τέτοια μπορεί να γίνει με ήπιες εμπορικές κρίσεις? Εντάξει, μην λέω ονόματα τώρα. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, που ας μην ξεχνάμε ότι
Όλη η προσπάθεια θα γίνει για να φτιάξουμε το γήπεδο μας. Το γήπεδο και μια καινούργια νέα ομάδα. Άρα μόνο στο γήπεδο την δουλειά. Εγώ την προσπάθεια και τη βοήθεια από όλους τη θέλω μόνο για το γήπεδο. Για τίποτα άλλο. Ο κύριος Αντωρινέος από την ΑΕΡΤ. Καλημέρα. Τόσα χρόνια ακούμε για γήπεδο στην ΑΕΡΤ, δεν θα έχει γήπεδο, δεν βλέπουμε. Αναφερθήκατε κι εσείς σε μια φόρμουλα που θέλετε να διαμορφώσετε έτσι ώστε να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια με μελλοντικές προσφυγές του Συμβούλου της Επικρατείας. Εσύ έχετε καταλήξει αν γήπεδο στην ΑΕΡΤ δεν μπορεί να γίνει με ήπιες εμπορικές κρίσεις, όσο διαφορετικό και αν το ονοματίσεις. Ή αν κάποια στιγμή θα εξεταστεί ένα τόπο. Αν συναντήσετε κάτι σαν γήπεδο. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα από ό,τι είχαμε. Να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Εγώ δεν θέλω καμία εμπορική χρήση, δεν θέλω ούτε σούπερ μάρκετ ούτε σέλφιτζες. Θέλουμε ένα γήπεδο αγωνιστικό, μόνο για να παίζει η ομάδα μας εκεί, τίποτα άλλο. Καμία εμπορική χρήση. Ό,τι λέει ο νόμος και ό,τι λένε οι κανονισμοί, τίποτα άλλο. Αυτό το γήπεδο που είχαμε, αυτό θέλουμε να ξαναχτίσουμε. Ο υποβιβασμός της επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά μελίδος των ίδιων των οπαδών μας. Εσείς, ως διευθυντής του Υποδηλήτου, σκοπεύετε να κάνετε κάτι που τους ώστε αυτό να μην επανοληθεί το καινούριο άνθρωπο να έχουμε και καινούριους οπαδούς. Τι κάνετε συνδυάσεις μας. Το πιστεύω και το εύχομαι. Και θα προσπαθήσω και νομίζω θα βρούμε τον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος αγαπάει και αυτά τα παιδιά. Με σωστή καθοδήγηση νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει τέτοια προβλήματα από εδώ και πέρα. Ο κύριος Κατσιλιάρης, από το Ριζοσπάστη. Κύριε Σαρίδη, είπατε, αναφερθήκατε προηγουμένως στο γήπεδο και είπατε ότι είναι το σχεδιασμό. Ήθελα να ρωτήσω, εάν ξέρετε αυτή τη στιγμή, το γήπεδο ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Το σχεδιασμό που κάνετε παραμένει η ιδιοκτήτηση ερασιτεχνική ΑΕΚ, υπάρχει κάτι άλλο, γιατί έχουμε διαβάσει διάφορα για κάποια εταιρεία που υποκλείεται στην φάση. Έχει καταληφθεί αυτό ή είναι το σχεδιασμό. Ό,τι και να γίνει και όποιος είναι ανήκει ο σχεδιασμός, πάντα θα ξέρετε ότι αυτό που θα φτιαχτεί θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η ερασιτεχνική ΑΕΚ από τον κανονισμό της δεν μπορεί να φτιάχνει γήπεδα, θα δημιουργηθεί μια εταιρεία. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι το γήπεδο θα ανοίξει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Άλλη ερώτηση. Ο κ. Παναγιωτόπουλος. Θέλω να ρωτήσω κάτι πιο προχωρήτε. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει μια ρευστότητα κυβερνητική, είτε αλλάξουν οι κυβερνήσεις, είτε η χώρα καταρρεύσει, είτε. Δεν μπορείς να κατασκευαστεί το γήπεδο, δεν υπάρχει πλάνο από τους κυβερνώντες. Υπάρχει πλάνο B, εναλλακτικό σχέδιο. Ή θα καταλήξετε την προσπάθεια. Όχι, δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο και το γήπεδο θα γίνει. Και σας απαντάω. Ρωτάω για ένα άλλο λόγο, γιατί το Παναθηναϊκός ξεκίνησε να κατασκευάσει γήπεδο. Άλλο η παρτίδα του ήταν έτοιμο το 2018-2019. Είχε 2-13 και το έχουν καταλήξει τελείως. Αυτό λέω. Δεν είπα τίποτα άλλο. Σας είπα ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πλάνο, να είμαστε έτοιμοι για να μας σταματήσει τίποτα. Άλλωστε είπα και προηγουμένως ότι δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε. Ένα απλό γήπεδο. Εκεί που είχαμε αυτό θέλουμε να φτιάξουμε. Μόνο που θα είναι καινούριο. Τίποτα άλλο. Κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε Μέντσανή, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος νεόδρος σχετικά με τον ΟΠΑΒ και αν εσείς που κάνατε την ενημερώση, αν υπάρχει, ασυνομή βαστό. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Όταν θα κάνω την press conference του ΟΠΑΠ, να έρθετε να με ρωτήσετε. Εδώ μιλάω μόνο για την ΑΕΚ. Ας τον ΟΠΑΠ. Ο κύριος Όμογλου. Έχετε ξεκαθαρίσει το πλάνο, θα κινηθούνται στα Σπάρτα, θα είναι έτοιμα τα Σπάρτα, θα
Το δουλεύει η ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με τις ακαδημίες. Θα είμαστε έτοιμοι. Κοιτάμε και το θέμα των σπαθών να φτιάξουμε ένα καινούριο γήπεδο. Αλλά κοιτάμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Πάντως θα υπάρχουν προδιαγραφές ώστε οι ακαδημίες να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θέλουν. Ναι. Το όνομά σας, θα λέτε. Όταν θα είμαστε έτοιμοι. Πλάνα και με σχέδια θα ζητήσουμε να δούμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να τους αναπτύξουμε το project το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω πολύ σύντομα, τον επόμενο χρόνο θα επισκεφτούμε το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας να ενημερώσουμε όλες τις παρατάξεις και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να πιστεύω και από τα μηνύματα που παίρνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σύμφωνοι ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ερήμωσε η Νέα Φιλαδέλφεια. Εμείς θέλουμε να ξαναδώσουμε ζωή και θέλουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο που να μην είναι 2 ώρες κάθε Κυριακή, ένα γήπεδο που να δώσει ζωή 7 ημέρες τη βδομάδα από το πρωί μας το βράδυ. Το όνομά σας παρακαλώ και το μέσο που εκπροσωπείτε. Σε περίπτωση που όχι, μα δεν καταφέρει να ανέβει στην πρώτη εθνική τα 2 πρώτα χρόνια. Σε συγκεκριμένο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι το πάντα που να γίνει. Και αυτό έχει μετά από 4-5-6 χρόνια. Έχετε κάποιο εναλλακτικό που πιο πάνω χρόνο συνδυασμό. Για τη δόμηση της ΑΕΚ. Άμα βγούμε σε 6 χρόνια, σε 6 χρόνια, τι έκανε. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά... Θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο το 2015 για να μην συγκρότερη όλα αυτά τα οποία. Όχι, δεν έχει. Το γήπεδο, σας είπαμε, βαδίζουμε να προχωρήσουμε. Και θέλουμε να πιστεύουμε και ερευνηθούμε. Είπα από την αρχή ότι δεν είναι εύκολα. Αλλά σε 2 χρόνια θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε να βγάλουμε και μπορεί να είμαστε. Πολύ κουφό το ακούω αυτό που μου λέτε. Ο κύριος Καραλής. Ήθελα να ρωτήσω αυτός ο κόπος που εσείς αναφέρατε, το να θέσει η ομάδα με την Ιουλία, η ΓΑΜΕ, η ΒΙΤΑ και όλα αυτά, άξιζε τελικά για να καθυστερήσει ο ρυθμός της κάποιες δίνες να πεις την ΑΕ. Και ρωτάω επειδή πολλές φορές από το περιβάλλον σας από το ποσό σας. Ο Δημήτρης Μενισανίδης είχε άλλη άποψη για τους αριθμούς και τα τέλη της ΑΕ, γιατί ήταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να γίνει. Καταρχήν πρέπει να πω για μια ακόμη φορά ότι δεν έχω περιβάλλον. Ό,τι έχω να πω το λέω εγώ. Και ξαναλέω ότι δεν θέλω να γυρίζω πίσω, αλλά θέλω να το πω και ευθέως και δεν έχω να φοβηθώ. Η ΑΕΚ είχε τέτοια ανοίγματα που νομίζω ότι οποιοδήποτε επιχειρηματίας θα ήταν δύσκολο να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα με το σκεπτικό πάντα και στο μυαλό ότι πρέπει να φτιαχτεί και το γήπεδο. Είναι λυπηρό που η ομάδα έπεσε στη γάμα κατηγορία. Αλλά θέλω να πιστεύω. Ορίστε. Αλλά μην γυρίζουμε εκεί. Κάνουμε ξεκίνημα για να φτιάξουμε την ΑΕΚ. Για να φτιάξουμε την ΑΕΚ έτσι όπως τη θέλουμε όλοι. Άρα μιλάτε προφανώς σε αριθμούς πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που ακούγαμε εμείς δύο σε 20 ετών. Δεν πήγα τώρα, ούτε λογιστής είμαι, ούτε πήγα στα νούμερα. Δεν ασχολήθηκα τώρα. Άκουγα πολλά κι εγώ. Δεν πήγα καθόλου, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολήθηκα. Βάλαμε εκεί, τελειώσαμε, γύρισε σελίδα. Τέλος. Τι να κάνουμε, να γυρίζουμε πίσω και να λέμε τώρα κρέμε τον νεκρό, δεν λέει τίποτα. Καινούρια ρώτηστε. Με τα παλιά δεν βγαίνει τίποτα. Διχόνια βάζουμε μόνο. Ο κύριος Νταλούκας. Κύριε Μενισσαλίδη, επειδή πάνω απ' όλα είσαι και δίδαχτος και παρακολουθώ τόσα χρόνια, επειδή με ρώτησε ποια είναι το τελευταίο πρωτάθλημα. Με γνώση που έχετε δίπλα σας, έχουμε και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε ό,τι αφορά την ομάδα που θα δούμε τώρα, φέτος και τα επόμενα 2 χρόνια, ή τι θα πέσει, σκοπός σας είναι να
πάρει αυτά το πρωτάθλημα δεν βλέπετε και καλή μπάλα. Γιατί είπαμε ότι πάντα αυτά είναι και πείραθλο. Και κατά δεύτερο λόγο, με τα εισιτήρια διαρκεία, έχετε κάποιον αριθμό στο μυαλό σα που θα θέλετε να δείτε πόσο κόσμο περιμένετε στο γήπεδο. Να σας πω, καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω τι διαρκεία θα πάρει ο κόσμος. Είπαμε, αυτό θα το δούμε εν καιρό τώρα, τις επόμενες μέρες. Για την ομάδα που θέλουμε να φτιάξουμε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να φτιάξω μια ομάδα να πάρω το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία και εγώ να παίξω θα το πάρουμε, τρόπος του λέει. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα με προοπτική και με μέλλον, ώστε όταν ανέβουμε στην Αλφα Εθνική να έχουμε τη βάση και τις υποδομές να είμαστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν το πετύχουμε ή όχι, δεν το ξέρω. Όλοι θα κρυθούμε. Και εγώ και οι κύριοι που είναι δεξιά και οι κύριοι που είναι αριστερά. Το όνομά σας παρακαλώ και το μέσο. Το ερώτημα αφορά τη χρηματοδότηση του γηπέδου ελλείψη εμπορικών χώρων. Το καινούριο έχει όλα τα σύμμα που σε το ίδρυμα. Το όνομα του γηπέδου θα είναι Αγιά Σοφιά, το ιδρυτικό. Τώρα, το εμπορικό όνομα είναι κάτι άλλο, το κοιτάμε, θα το δούμε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Μελισσανίδη. Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν από τον επικεφαλής του νέου σχήματος της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, του πρόεδρου της Διοικούς σας Επιτροπής. Έγιναν αναφορές στις ακαδημίες, στο γήπεδο, στα διαρκείας. Έγινε ερώτηση μάλιστα και για τον ΟΠΑΠ, για την οποία ο κ. Μελισσανίδης είπε ότι δεν θα μιλήσει. Αυτό θα το κάνει σε μια συνέντευξη που θα έχει να κάνει με τον ΟΠΑΠ. Για το θέμα του γήπεδου δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις. Είπε ότι θέλει να φτιαχτεί ένα γήπεδο ίδιο με αυτό που υπήρχε, απλά θα είναι καινούριο. Δηλαδή, είπε ότι δεν θα έχει εμπορικές χρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Σωτήρη Σκουλούδη που βρίσκεται στην αίθουσα και παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Επειδή υπήρξαν κάποιες τεχνικά προβλήματα και υπήρξε μια διακοπή, δεν ακούσαμε γιατί χειροκροτήθηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Είπε το όνομα του γηπέδου. Ναι, ακριβώς Γιώργο. Το όνομα του γηπέδου, το ιδρυτικό όνομα του γηπέδου θα είναι τι άλλο, Αγιά Σοφιά. Το όνομα βεβαίως του Μεγάλου Συμβόλου της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν το είπα αυτό, ο Δημήτρης Μελισσανίδης έγινε δεκτός από τον κόσμο εδώ με χειροκροτήματα. Τόνισε όμως ότι αυτό θα είναι το ιδρυτικό όνομα του γηπέδου. Το εμπορικό όνομα του γηπέδου δεν αποκλείεται να είναι διαφορετικό. Πάντως, η κατασκευή του γηπέδου και το όνομα με το οποίο θα το αποκαλούμε και θα παραμείνει στην ιστορία στο ιδρυτικό του όνομα θα είναι το Αγιά Σοφιά. Ακριβώς. Το όνομα Αγιά Σοφιά θυμίζω ότι ήταν το όνομα που είχε δώσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης και το 2005 όταν είχε παρουσιάσει το project για τις εκλογές τότε της Ερασιτεχνικής. Και τότε το όνομα του γηπέδου που θα έφτιαχνε ήταν Αγιά Σοφιά. Άρα παραμένει πιστός σε αυτό το όνομα. Και αυτό που λες για το εμπορικό όνομα του γηπέδου προφανώς έχει να κάνει με κάποια εταιρεία με την οποία θα συνάψει συνεργασία η ΑΕΚ. Κάτι το οποίο έχουμε δει σε πάρα πολλά γήπεδα του εξωτερικού. Στην Arsenal, στο Emirates, στο Allianz Arena στη Γερμανία. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένας τρόπος, είναι της νέας εποχής φυσικά, για να μπορέσει μια ομάδα να έχει σημαντικά έσοδα και φυσικά η ΑΕΚ να τα χρησιμοποιήσει στην κατασκευή του γήπεδου. Είναι και ένας έξυπνος τρόπος για να μπορέσει να φτιάξει πιο γρήγορα το γήπεδό της. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, Σωτήρη, σε όλες τις απαντήσεις που έδωσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, πρώτον, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του σε πολλά θέματα. Και δεύτερον, δεν θέλησε να ανοίξει κανένα μέτωπο με το παρελθόν. Ήταν πολύ προσεκτικός αυτά που έλεγε. Ακριβώς, Γιώργο, δεν αναφέρθηκε σε κάποια από τα κακό κείμενα του παρελθόντος. Βεβαίως,
χαρακτήρισε πέμπτος το γεγονός ότι κατέληξε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ επί των ημερών του ζούσε τις πολύ ένδειξες ημέρες κατακτώντας 3 πρωταθλήματα στη σειρά στην τριετία 89-92. Αυτό που έλεγε και ξανά έλεγε ο Δημήτρης Μελισανίδης είναι ότι περνάμε σε μια νέα εποχή για την ΑΕΚ. Σημασία έχει μόνο το μέλλον και με βάση αυτό θα πορευτούν αρχές γενομένες και ως πολύ σημαντικό στόχο την κατασκευή του νέου γηπέδου, το οποίο θα αρχίσει να γίνεται σύντομα από την ΠΕΡ. Δεν έδωσε βεβαίως πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το γήπεδο. Να σας πω κάτι άλλο σχετικό με αυτό που συζητάγαμε πριν, σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν το συγκεκριμένο γήπεδο θα έχει και εμπορικές χρήσεις, δηλαδή αν θα έχει καταστήματα, εμπορικά κέντρα και κάποια άλλα εμπορικά σημεία τα οποία θα αποφέρουν κέρδη στην ΑΕΚ. Δεν απάντησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ο σκοπός ύποτε είναι να γίνει το γήπεδο όπως ήταν παλιά. Βεβαίως όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σωτήρη, είναι προφανές ότι ο κ. Μελισανίδης γνωρίζει, γιατί δέχτηκε μια σχετική ερώτηση και υπόθηκε ότι και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες το 2006 για να έχει έτοιμο το γήπεδο το 2008. Και φυσικά έχουμε φτάσει 2013 και δεν έχει μπει ούτε πέτρα στο Βοτανικό. Ο κ. Μελισανίδης είναι πολύ προσεκτικός και στις διατυπώσεις του και από ό,τι γνωρίζουμε και από τις κινήσεις που κάνει στο θέμα του γηπέδου, διότι ξέρει ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα προσφυγών και άλλα τέτοια που εμποδίζουν μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο είπε κιόλας ότι δεν θα υπάρχουν εμπορικές χρήσεις. Προφανώς θα υπάρχουν πολύ μικρές, θα έλεγα εγώ, εμπορικές χρήσεις, έτσι ώστε να μην μπορέσει κάποιος να παρέμβει και να κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και να σταματήσει το έργο. Αλλά νομίζω γενικά στο θέμα του γηπέδου ήταν φιδωλός. Πρόσεχε κάθε τι που έλεγε, γιατί ξέρει ότι υπάρχουν πολλές κακοτοπιές και κυρίως ξέρει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν, αντίπαλοι της ΑΕΚ προφανώς, που δεν θέλουν να προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο θα σημάνει και την αναγέννηση της ομάδας. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε, είναι μια αναφορά που έκανε ο Δημήτρης Μελισανίδης σε δημοσιεύματα και σε πράγματα που έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό εναντίον του ίδιου και της ΑΕΚ. Και είπε ότι να μην ανησυχούν, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει στο πικ ουσιαστικά των προσπαθειών μας, είμαστε ακόμα στην αρχή, όταν είμαστε έτοιμοι θα τους το πούμε. Ουσιαστικά προανήγγειλε μια μονομαχία γιγάντων όταν φυσικά η ΑΕΚ επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα, αλλά τώρα όπως είπε δεν θέλει να ανοίξει κανένα μέτωπο, έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ θα βρίσκεται τα δύο επόμενα χρόνια τουλάχιστον στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ Εθνική. Δεν ξέρω πώς το εισέπραξε και η αίθουσα αυτή την ατάκα που είπε. Ναι, Γιώργο, ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία έφερε ο Δημήτρης Μελισανίδης. Χαρακτηριστικά είπε ότι δεν έχουν λόγο να φοβούνται τρία γράμματα, βεβαίως τα τρία γράμματα της ομάδας της ΑΕΚ. Και τόνισε ακριβώς αυτό, ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, Γιώργο, η οποία δεν ξεκινάει από τώρα που η ΑΕΚ είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική και βρίσκεται υπό σχεδιασμό, αλλά θα ξεκινήσει όταν η ΑΕΚ βρεθεί στο σημείο που πρέπει. Και στο σημείο αυτό να σχολιάσω και εδώ μια ερώτηση που έκανα εγώ στο Δημήτρη για το αν αλλάξει ο σχεδιασμός με βάση αγωνιστικά θέματα, δηλαδή αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να είναι στην υποτεχνική σε δύο χρόνια. Να πω Σωτήρη λίγο, να σε διακόψω Σωτήρη λίγο να δούμε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Ας μείνει εδώ να δούμε λίγο, ας μείνει λίγο η εικόνα, να δούμε εκεί το ποδοσφαιράκι που το είδαμε λίγο προηγουμένως. Ένα ποδοσφαιράκι, μια εικόνα φυσικά, μια αφίσα είναι. Ένα ποδοσφαιράκι που παίζει ο Τραϊανός Δέλλας, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ο Βασίλης Μπορμπόκης. Και ουσιαστικά είναι στην καμπάνια που κάνει η ΑΕΚ για τα διαρκείας. Γενικά βλέπουμε εδώ όλο το χώρο της αίθουσας. Βλέπουμε και τα μπάνερ που έχουν στηθεί. Αν πάει λίγο πιο αριστερά η κάμερα, νομίζω θα το δούμε. Είναι κάποιοι κύριοι που είναι μπροστά σε αυτή τη συγκεκριμένη αφίσα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γενικά η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει κάνει μια πολύ προσεκτική δουλειά σε όλη αυτή την καμπάνια, στο νέο ξεκίνημα που κάνει. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει και μια πρώτη εικόνα από τα διαρκείας, διότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα για την ΑΕΚ. Στο παρελθόν θυμίζω ότι η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του 2004, φυσικά τότε με τον Ντέμι Νικολαίδη, είχε κάνει πολύ μεγάλα ρεκόρ διαρκείας και φτάσει και τις 20.000 στο Ολυμπιακό στάδιο. Νομίζω ότι πλέον μπαίνει ένα στοίχημα να ξεπεράσει αυτό το όριο. Και μάλιστα, όπως είπε, δεν ξέρω αν μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις, ότι οι διαρκείες θα έχουν δύο τιμές. Είπε ότι θα είναι 150 ευρώ και 2.000 ευρώ. Ναι, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, Γιώργο. Να τονίσουμε και πάλι βεβαίως ότι το 50% αυτών των χρημάτων
θα αποδοθεί για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Σε ερώτηση δημοσιογράφου με ποιον αριθμό θα ήταν ευχαριστημένος ο Δημήτρης Μελισσανίδης ή δεν θέλησε να πει ένα ακριβές νούμερο, έναν ακριβή στόχο των, των ανθρώπων οι οποίοι θα αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας. Και να τονίσουμε, Γιώργο, ότι όσοι αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας θα γίνουν και μέλη της ερευνητικής ΣΑΚ, καθώς όπως τόνισε ο κύριος Μελισσανίδης, οι ομάδες οι οποίες, όπως είναι και στην Ευρώπη, οι ομάδες οι οποίες χτίζουν βάσεις και γίνονται μεγάλες ομάδες, δεν βασίζονται μόνο σε ένα πορτοφόλι, αλλά βασίζονται στη βάση τους, στους οπαδούς τους, στη δύναμή τους. Και ακριβώς αυτό είναι το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει και ο ίδιος και την ΑΚ. Και γι' αυτό έδωσε σε πολλά σημεία της συνέντευξης τύπου έμφαση στον κόσμο που θα πρέπει να στηρίξει. Να το βλέπουμε εδώ τώρα με ένα πολύ ωραίο πλάνο που μας στέλνει ο καμεραμάν. Πολύ ωραίο πλάνο, είμαστε σε